Υπάρχει το εξής αντιφατικό. Η πώληση οξού είναι νόμιμη. Άρα ο καθένας μπορεί να πάρει οξό. Βέβαια, αυτός που αγοράζει οξό δεν νομίζω ότι το χρησιμοποιεί για ποντικοπαγίδες που κάποιες στιγμές έλεγαν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Νομίζω ότι χρησιμοποιούνται καθαρά για να πώς το λένε, παγιδεύσουν πουλιά. Εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολο να τα εντοπίσουμε, γιατί ξεκάθαρα ο καθένας από εμάς που είναι μέσα στο φιλοζωικό, ας μιλήσουμε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εθελοντές και το ΔΣ, κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, έχουμε τις εργασίες μας, τα επαγγέλματά μας, ο καθένας δραστηριοποιείται διαφορετικά και έχει κάποιον ελεύθερο χρόνο τον οποίο τον αφιερώνει σε διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν είτε με τη διαχείριση του αδέσποτον, είτε αν προλαβαίνει κάτι άλλο, πα σε κάτι άλλο. Επειδή τα εξώφυλλα λοιπόν μπαίνουν σε χωριά, σε δάση, σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία εμείς δεν κινούμαστε ή μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλουμε τη βοήθεια των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να τα εντοπίσουν. Δηλαδή να πάρουν ένα τηλέφωνο, όχι εμάς, το δασαρχείο. Αυτή είναι η αρμόδια αρχή η οποία μπορεί να πάει. Ακόμη και αν δεν γνωρίζουν ποιος το έχει κάνει αυτό, δηλαδή την όλη εγκατάσταση, δεν ξέρω εγώ, κατασκευή για τα ξόβεργα, το δασαρχείο υποχρεούνται να την καταστρέψει. Οπότε τουλάχιστον να καταστραφεί. Mm-hmm. Ακόμη και αν ξέρουν και δεν θέλουν να το πούν, ας πάρουν ένα τηλέφωνο και ας πούν στο δασαρχείο υπάρχει σε αυτό το σημείο αυτό το πράγμα. Να πάει το δασαρχείο τουλάχιστον να το καταστρέψει. Ώστε να μην υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτή η παράδοση, η οποία δεν είναι παράδοση, είναι ντροπή, μεγάλη ντροπή. Δηλαδή, έχουμε εκτεθεί ανεπανόρθωτα σε άπειρους φιλοζωικούς πανελλαδικούς φορείς εξαιτίας αυτής και καλά της παράδοσης που έχουμε σαν νησί.